ποτέ να διοργανώσει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά, οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν σε 4 κάλπες ταυτόχρονα και μάλιστα όλες με σταυρό, γεγονός που κατέστησε απαραίτητες σημαντικές οργανωτικές καινοτομίες. Για το σκοπό αυτό, εργαστήκαμε σκληρά εδώ και μήνες στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε άριστη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις δικαστικές αρχές, με τους δικηγορικούς συλλόγους και το σύνολο του διοικητικού οργανισμού της χώρας. Και φέραμε σε πέρας, με άρτιο τρόπο, την κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία. Τα όποια τυχόν προβλήματα ανέκυψαν σε μεμονωμένα εκλογικά τμήματα, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα, χάρη στην κατάλληλη προετοιμασία, τις σαφείς οδηγίες των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως χάρη στην ωριμότητα και την κατανόηση που επέδειξαν οι πολίτες, τους οποίους αισθάνομαι και την ανάγκη και δημοσίως να ευχαριστήσω. Η άριστη ανταπόκριση όλων των στελεχών της διοίκησης μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε θέση να ανταπεξέλθει και στο μέλλον σε αντίστοιχες απαιτητικές διαδικασίες, σε σύνθετα εγχειρήματα, στην υπηρεσία πάντα των πολιτών και της δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω δημόσια τους δεκάδες χιλιάδες αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που αυτή την ώρα βρίσκονται στη διαδικασία της καταμέτρησης, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα δικαστήρια της χώρας και στα σώματα ασφαλείας και πάνω απ' όλα βεβαίως τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες μου που για μια ακόμη φορά εργάστηκαν σκληρά και με ευσυνειδησία. Σας ευχαριστώ πολύ.